στο 50% μειώθηκαν τα χειρουργεία στο Παγνί από τη Δευτέρα 17 Ιουλίου για να μπορέσουν να χορηγηθούν στους εργαζομένους οι οφειλόμενες άδειες και του τρέχοντος αλλά και των προηγούμενων ετών. Όπως μαρτυρούν και οι ίδιοι, η καλοκαιρινή άδεια μόνο ξεκούραση και ηρεμία δεν προκαλεί στο νοσηλευτικό προσωπικό που εξακολουθεί να εργάζεται σε συνθήκες αυξανόμενης εντατικοποίησης. Ήταν μια απόφαση που παίρνεται κάθε χρόνο και όχι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε πάρα πολλά νοσοκομεία στη χώρα μας, ακριβώς για να δοθεί ένα μέρος των αδειών, γιατί δεν παίρνονται λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή τα χειρουργεία ουσιαστικά θα γίνονται 4 με 5 την εβδομάδα από τα 9 που υπήρχε δυνατότητα με βάση τις υποδομές που έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ουσιαστικά θα μπαίνουν τα επίγοντα περιστατικά όπως πάντα μένανε και βεβαίως κάποια τακτικά περιστατικά που δεν μπορούν να περιμένουν. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι εργαζόμενοι διεκδικούν 15.000 ημέρες ρεπό και αδειών με 400 θέσεις νοσηλευτικού και εμεευτικού προσωπικού να είναι κενές και αντίστοιχες ελλείψεις σε πάνω από το 60% στη διοικητική και τεχνική υπηρεσία. Οι επίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η μονιμοποίηση των συμβασίουχων φαίνεται μονόδρομο στα μάτια των εργαζομένων που από την αρχή του έτους δεν έχουν πάρει ακόμα έστω και μία ημέρα άδεια της χρονιάς και όπως φαίνεται θα αρκεστούν σε 10 ημέρες αν και εφόσον το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Καταλαβαίνει κανένας ότι σε 2 μήνες μέσα δεν μπορεί να πάρθουν αυτό το σύνολο των αδειών και την ίδια ώρα είναι κοροϊδία απέναντι σε αυτή την κατάσταση να μας δίνονται μέχρι 10 μέρες άδεια. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει βάσει των παραπάνω είναι αν και εφόσον το νοσηλευτικό προσωπικό θα συνεχίσει να φυλάει θερμοπύλες επιτελώντας ένα λειτουργήμα που πλέον προκαλεί στους ίδιους εργασιακό στρες, εξάντληση και ανασφάλεια στους ίδιους αλλά και τους ασθενείς τους. Γινόμαστε δέχτες εμείς πολλών παραπώνων, όχι από την πλευρά ότι φταίμε εμείς, ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και εμείς αυτό που λέμε και μέσα από, με το δημόσιο λόγο που έχουμε, αλλά και με τις καθημερινές παρεμβάσεις, είναι ακριβώς να προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε με την πίεση που ασκούμε αυτή την αγωνία του κόσμου, που όμως την κύρια ευθύνη την έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις.